Γεια χαρά σε όλες και όλους, άλλο ένα podcast στάρισπι εδώ με σχόλια αυτή τη φορά για τη μεταγραφή του Ντένις Αλίγιαγκητς στον Ολυμπιακό. Αν και εφόσον σας άρεσε η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι είτε με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά που είναι πάντα από το φύλαθλο προς το φύλαθλο πάντα φρέσκο υλικό είτε τρομακτικές ιστορίες που είναι πάντα έτσι κτλ είτε η μουσική που είναι ιδιαίτερα θα έλεγα Εκεντρική, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, γούστα είναι αυτά. Αστρονομία, αστεία βιντεάκια, καυτά βιντεάκια κλπ. Μπορείτε φυσικά να κάνετε like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση. Αλλά και το καμπανάκι, μην ξεχάσετε να πατήσετε εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή. Έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσει για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων. Το εκτιμώ. Αποκτήθηκε λοιπόν ο ποδοσφαιριστής, ο Τσέχο ο Ντένε Αλίγιαγκιτ ο οποίος είναι επιθετικός, καθαρόαιμος, που λέμε εννιάρη, 19 ετών, με ύψος 1,88 παρακαλώ, είναι βαρύς επιθετικός, αν και είναι αρκετά κινητικός, τύπου Βλάχοβιτς, μικρογραφία, που έχει οργιάσει στην Ιταλία, έτσι, στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Κάνει παπάδες ο συγκεκριμένο, ο Σέρβος. Αυτός εδώ έχει βοσνιακές ρίζες, είναι ένα καλό παιχτάκι, από ό,τι λένε. Αυτά θα φανούν βέβαια στο χορτάρι. Τώρα εμένα προσωπικά έχω ξαναπεί δεν μου αρέσουν οι επιθετικοί οι δίμετροι. Είμαι του πιο γλυκού εγώ, ξέρω πώς το λένε δηλαδή. Μ' αρέσει ο επιθετικός να είναι πιο κοντός λιγάκι και γκολτζής. Να, τύπου ελαραμπία ας πούμε. Τέτοιο ύψος, ένα 82, ό,τι πρέπει είναι. Τώρα μα πας ένα 88, ένα 90 και τέτοια, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα θα μου πεις, καλό είναι και ο Χάλαντ. Αλλά τώρα τι να συγκρίνουμε εδώ πέρα. Εδώ μιλάμε για ένα μπέχτη ο οποίο ήταν στη Σλάβια Πράγα, στη δεύτερη ομάδα αυτή τη ομάδος, που είναι μια σπουδαία ομάδα στην Τσεχία, αλλά όχι τίποτα το ιδιαίτερο ευρωπαϊκά πλέον. Ε, τσακώθηκε με τον προπονητή του, από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Ναι, είναι και βεντέτα ο μικρό. Σου λέει: Εγώ θέλω να παίζω περισσότερο, κάτι τέτοια. Λένε ότι έχει ταλέντο, τώρα αυτό θα αποδειχτεί στο χορτάρι, είπαμε. Γιατί εντάξει, σίγουρα προορίζεται για τη δεύτερη ομάδα, αλλά εάν και εφόσον δείξει ένα καλό πρόσωπο, δείξει ότι το έχει και τα λοιπά, και όχι σαν τον Αγκασίμπα, ο οποίος απέτυχε παταγωδός, μπορεί να κάνει εμφανίσεις και στην πρώτη ομάδα. Σε κάνει αγώνα κυπέλου και λοιπά, να δείξει τι αξίζει και αυτός, και αν αξίζει. Είναι η πρώτη μεταγραφή δηλαδή του Ολυμπιακού για αυτό το καλοκαίρι. Ε, τι να πω. Θα την πει ο άλλο ανούσια. εντάξει, δεν έχει σημασία. Ο Ολυμπιακό παλεύει πάρα πολλέ άλλε περιπτώσει που είναι πάρα πολύ δύσκολε. Καλά ονόματα. Ποιοτικοί παίκτε. Και σίγουρα τρώει πόρτε. Σίγουρα λόγω τη δυνατότητα να μην φτάσουν οικονομικά εκεί που θέλει ο ατζέντη του παίκτη δεν υπάρχει συμφωνία. Οπότε μετά πάνε σε plan B, plan C και ούτω καθεξής. Θα δούμε τώρα, θα δείξει. Τώρα για τον Αλίγια Τον έχω δει σε κάτι φάσεις, δηλαδή πρόλαβα, φρόντισα κιόλα να δω. Εντάξει, σπάει μπάλε, κινητικό είναι αρκετά για το ύψο του. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι καλό project. Βέβαια ο χαρακτήρας του δεν ξέρω τι βαράει. Πάντως είδα, είδα ότι ήρθε ενημερωμένο στον Ολυμπιακό. Τι εννοώ, αμέσω τι δηλώσει του λέει 48ο πρωτάθλημα. Από τώρα. Ε, βέβαια, έτσι πάει. Εδώ έχει μπει στο νόημα. Εδώ κάταν έτσι παλιά ο προπονητή, θυμάμαι, λέει δεν πειράζει και τι έγινε, είχε πει. Δεν υπάρχει, λέει, ψύχωση με το πρωτάθλημα. Ποια ψύχωση. Το είπα αυτό, την άλλη μέρα ο κόκαλο τον έχει τελειώσει. Ε, βέβαια. Δεν έχει ιδέα τι λέει. Δεν είχε, δεν είχε μάλλον ο Σλοβαίνο ο προπονητή τότε. Τούτο εδώ, ενημερωμένο, σου λέει Ριβάλντο. Κριστιαν Καρεμπέ, τον ανέφερε πρώτο τον Καρεμπέ, θυμάμαι. Α, γιάγια Τουρέ είπαμε, Ριβάλντο, Σταΐσα. Τι άλλο, παιχταράδες. Βαλμπουενά ανέφερε και τον Βατσλίκ ανέφερε, θυμάμαι, που μάλιστα είπε ότι ανυπομονεί να τον δει, γιατί το ξέρει φυσικά από την Τσεχία. Είναι ο κορυφαίος Τσέχος θερματοφύλακας και είναι έτσι μια ευκαιρία για εκείνον να έχει και κάποιον εδώ στην Ελλάδα να τον βοηθήσει να εγκληματιστεί, γιατί είναι σε μικρή ηλικία κιόλα, είναι 19 όπω είπαμε. Συγκεκριμένα είχε γεννηθεί, θυμάμαι, 10 Απριλίου του 3. Εντάξει. Είναι μικρούλη, οπότε ναι. Θα δείξει τώρα με αυτό το παιχτάκι. Το αν και εφόσον θα βοηθήσει και τα λοιπά στην πρώτη ομάδα. Τώρα για τη δεύτερη. Όπα, μα κυνηγάνε εδώ. Τώρα για τη δεύτερη θα δείξει. Το αν θα είναι βασικό εκεί. Στην πρώτη ομάδα είναι το θέμα. Εκεί αυτή μα ενδιαφέρει όλου. Τώρα η δεύτερη ομάδα είναι ψήνε εκεί κανένα παίχτη και ο πινακά ψινότανε, μια τσακωνότανε, μια γύρισε ξέρω εγώ. Αλλά καλά κάνανε και πήραν ένα παίχτη εκεί πέρα. Το θέμα είναι για την πρώτη ομάδα να μην το παραλείψουν και να, να φέρουν ένα παίχτη εφόσον φυσικά καταφέρουν και διώξουν τον τικίνιο, ο οποίο τικίνιο εμένα δεν μου αρέσει για το λόγο το ότι είναι αργό. Και δεν είναι του στυλ του επιθετικού που είναι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πετυχημένη φάση. Πώς το λένε. Δεν κουμπώνει, δεν κουμπώνει, δεν ταιριάζει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει και ο Αχμέτ Χασάν, ο οποίος μπορεί και να αγοραστεί από τους Τούρκους, θα δείξει, με κάνα τριάρια εκατομμύρια, κάτι τέτοιο ακούγεται. Τώρα είναι νωρί ακόμη. Ο μόνος σίγουρος είναι ο μεγάλος, ο Ιουσέφ Ελαραμπή. Ε, ε, εντάξει, εκεί ησύχα στο κεφάλι μου. Έτσι, το πάνω. Το κάτω δεν θα ησυχάσει γιατί έχοντα τον αραμπή, δεν εισ... ησυχάσει. Συνέχεια, χωρί εσύ, δεν θα είναι σε ησυχία. Λοιπόν, με αυτά που λε, αυτά είχα να πω εδώ. Τώρα, για τον επιθετικό, τον δεύτερο. Ο δεύτερο πρέπει να είναι ένα αξιόπιστο, έτσι. Δεν νομίζω να είναι ο Κάιλ Λάρεν, ο οποίο Κάιλ Λάρεν, ο Καναδό με τζαμαϊκανέ ρίζε, Ζητάει τον ουρανό μετάστρα. Κούκο Αιδώνη θα σου πάει αυτό. Και δεν νομίζω να αξίζει κιόλα γιατί απλά τρέχει, έχει σκοράρει. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ε, δεν είναι ο παίχτη που ξέρει μπάλα, α πούμε. Στο τουρκικό πρωτάθλημα μπορεί να πετύχει. Και μετά σου ήρθε εδώ και να είναι τη πλάκα όπω ο Κουρού, α πούμε. Δεν έχουν τεχνική κατάρτιση αυτοί και πετυχαίνουν εκεί πέρα στην Τουρκία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει θα πετύχουν και εδώ. Εντάξει, άλλο βαλμπονά, ένα. Βάλμπου ένα. Όπου και να παίξει, την μπάλα την ξέρει ο άνθρωπο. Και 50 χρόνων να πάει, δεν ξεχνιέται η μπάλα. Πώ το λένε. Και έγκυο να γίνει, δηλαδή χοντρό, θα την παίζει την παλίτσα. Τεχνική, όσο σερβίρει, όλα. Αλλά εντάξει. Γι' αυτό μάλλον θα ίσω έτσι κοιτάξουν για τον Αμπουμπακάρ Καμαρά του Άρη. Ο οποίο θεωρώ ότι για δεύτερο είναι πολύ καλό. Σου παίζει και εξτρέμ. Και α μείνει και ο Χασάν που λέει ο λόγο, αλλά όχι ο Τικίνιο. Αυτή είναι η γνώμη με εμένα γενικά. Α, μ, ίσως προορίζουν και τον Αλίγια Γκίτς για τρίτο. Με βάση αυτά τα λέω αυτά που λέω τώρα τέλος πάντων. Θα δείξει. Εγώ πάντως το μικρό αυτόν δεν τον ε, έχω και σε... Πώς το λένε. Δεν τον ξέρω. <laughs> Πρέπει να τον δούμε. Όπως φαντάζομαι και εσύ που με ακούς δεν τον ξέρεις. Τώρα οι φάσει από το YouTube δεν φτάνουν. Δεν αρκούν για να καταλάβεις ένα παίχτη Πάντως είναι κινητικός. Είδα ότι βγαίνει αριστερά, βγαίνει δεξιά. Δεν είναι περίπτερο. Δεν είναι ούτε τικίνιο, δεν είναι ούτε μήτρογλου. Έτσι. Που ο μήτρογλου στα καλά του τα κόλλαγε τουλάχιστον. Ο τικίνιο δεν τα κόλλαγε και τόσο. Όσο ο μήτρογλου. Τι έκανε, έναν αγώνα με τη Φένερ Ο τικίνιο. Τι να κάνει. 14 γκολ σε τόσου αγώνε και έφαγε τη θέση του Ελαραμπή. Ο Ελαραμπή αν είχε παίζει κανονικά αυτά τα παιχνίδια θα είχε πετάξει 30 γκολ. 30 γκολ θα είχε πετάξει. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαιρετώ.